στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο παταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκύλωσε ημί και καθάρισε εμάς, ο πάσης κυρίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς σε εμάς. Να κάτσουμε. Ο Άγιος Προφήτης Ουδαβίδ λέγει, γράφει στο ψαλτήρι του μέσα αυτό που το γνωρίζουμε όλοι. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, μάτιν εκοπίασαν οικοδομούντες. Αν ο Κύριος δεν είναι μες στο σπίτι της ψυχής μας να μας φυλάει, όσο και να γρυπνήσουμε, δεν κάνουμε τίποτα απολύτως. Πρέπει να είναι και ο οικοδόμος ο Κύριος και ο φύλακας της ψυχής μας. Και τα δύο χρειάζεται. Γιατί και αν κοιτάξτε να δείτε, τη Μεγάλη Εβδομάδα θα ακούσουμε σε ένα από τα Ευαγγέλια, «Ιδού αφίεται ο οίκος ημών έρημος». Αφού το σταυρώσουνε και τελέσουν το έγκλημα το ανεπανάληπτο, που δεύτερο δεν γίνεται στον κόσμο, ο Κύριος λέει από εκεί και πέρα, αφού δεν με θέλετε, αφήνω το σπίτι που λέγεται Ιερουσαλήμ έρημο. Εγώ λέει θέλησα να σας μαζέψω. Όπως μαζεύει η γλώσσα τα γλωσσόπουλα. Τον άφησε έρημο, τον αφήσανε τον Κύριο, τον σταυρώσανε και από εκεί και πέρα κατέβηκε ο αυτοκράτορας της Ρώμης και ισοπαίδωσε τη Ρώμη. Εάν λέει, όσοι και να τη φυλάξετε, δεν τη φυλάω εγώ, τελείωσε. Και εμείς, αν ο Κύριος δεν φροντίσει για μας να το χορέψουμε καλά αυτό και δεν συνειδητοποιήσουμε ότι Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν μας είναι το έργο μας, καμία ψυχή δεν φυλάγεται. Τελείωσε. Ο Κύριος είναι που φυλάει την πόλη της ψυχής μας, τη νέα, την καινή Ιερουσαλήμ, την καινούργια Ιερουσαλήμ. Κάθε ενός ψυχή είναι καινούργια Ιερουσαλήμ. Μία εισαγωγή είναι αυτό σε κάτι που ακούγεται και δεν είναι και, χριστιανικό ορθόδοξο. Τι είναι σταύρο που δεν είναι ορθόδοξο? Εσύ γνωρίζεις ακριβώς πότε θα έρθει ο Κύριος, ο Αντίχριστος? Όχι. Ο Κύριος τι είπε σταύρο? Ούτε μη δουν χρόνους ή καιρούς γνώνε, ούσο πατήρεθε το εν τη δία εξουσία. Ούτε και όλοι οι άγγελοι λέει γνωρίζουμε. Άρα είναι προσδιόριστος ο χρόνος. Λοιπόν, πάνω σε αυτό το θέμα για λίγο, να έχουμε, αφού καταλάβουμε καλά. Δεν προσδιορίζεται ο χρόνος. Διαβάζω ένα πολύ μικρό βίο ενός Αγίου που εόρταζε προχθές. Όχι, εχθές. Λοιπόν, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος, νέο μάρτυρος Μιχαήλ, τον αγράφω, πυρή τελειοθέντος εν Θεσσαλονίκη. Ο Άγιος Μιχαήλ καταγόταν από το χωριό Γρανίτσα των Αγράφων και αναστράφηκε με αγάπη για το Θεό και τις εντολές Του. Αυτά υποσημειώνουμε. Με αγάπη για το Θεό και τις εντολές Του. Χωρίς τη μελέτη, την αγάπη στη μελέτη των γραφών που είναι ο νόμος Του, αγάπη Κυρίου δεν έχουμε, πώς θα το κάνουμε. Πάνω αυτά
αγκαλιά. Λίγο μετά το θάνατο του πατέρα του, νυμφεύτηκε και εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη ασκώντας το επάγγελμα του αρτοποιού. Από τα χρήματα που έβγαζε, κρατούσε μόλις τα απαραίτητα για την επιβίωσή του. Μόλις, μυρίζει Άγιο Αντώνιο αυτό. Μόλις λέει τα απαραίτητα για την επιβίωσή του. Και ο Άγιος Αντώνιος το ίδιο, μάλλον τσαγκάρι στο Άγιο Αντωνίου, που τον έστειλε ο Κύριος. Λοιπόν, μοίραζε τα υπόλοιπα σε ελεημοσύνες και σε κάθε ανάπαυλα της εργασίας του πήγαινε στην εκκλησία για να παρακολουθήσει τις ιερές ακολουθίες. Αγάπη στο όνομα του Θεού, αγάπη στην εκκλησία, ελεημοσύνες. Όλο ένα μεγάλο μέσα του πόθος για το Θεό και επιθυμούσε να ασπαστεί το μοναχικό βίο. Οι δικοί του όμως τον εμπόδισαν, θυμίζοντάς του τι έπρεπε να ότι έπρεπε να φροντίσει τη μητέρα του και τη σύζυγό του. Ήταν παντρεμένος. Την Κυριακή της Αυροποσκυνήσεως, προχτές δηλαδή, ενώ ασπαζόταν το τίμιο ξύλο, αποφάσισε να ακολουθήσει και εκείνος τον Χριστό έως θανάτου. Θα μυρίζει ένα χωρίο, ή είναι από τη Σοφία Σολομώντος ή από την Αποκάλυψη. Έως θανάτου αγώνισε υπεραληθείας και Κύριος ο Θεός πολεμήσει υπέρ σου. Να αγωνίζεσαι μέχρι όταν χρειαστεί να σε θανατώσουν και από εκεί και πέρα ο Κύριος θα είναι που θα σε προστατεύσει. Τρεις ημέρες αργότερα, μόλις είχε επιστρέψει στο εργαστήριό του, μετά τον Εσπερινό, όταν ήρθε ένα τουρκόπουλο να αγοράσει, ψωμί. Ο Μιχαήλ τον ρώτησε τότε σε αυστηρό τόνο ποια ήταν η πίστη του. Καταλαβαίνουμε. Και αν καταλάβαινε αυτά που πίστευε. Καθώς έτυχε να περνά ένας διδάσκολος του μουσουλμανικού νόμου, το τουρκόπουλο τον φώναξε σε βοήθεια. Η συζήτηση φούντωσε προσελκύοντας πλήθος περαστικών, οι οποίοι τελικά άρπαξαν τον τολμητία, τον χριστιανό, τον αρτοποιό και τον οδήγησαν ενώπιον του δικαστή, κατηγορώντας τον Μιχαήλ για βλασφημία κατά του Μωάμεθ. Αυτό ισχύει μέχρι σήμερα. Μη τολμήσει κανείς να πει κουβέντα, όχι να λαστιμήσει εις βάρος του Μωάμεθ, εκτελέστηκε. Σε όποια μουσουλμανική χώρα και αν πας. Σε όποια μουσουλμανική χώρα. Να το στόμα το δικό μας εναντίον του Κυρίου. Να το στόμα το δικό μας. Γι' αυτό το τονίζω. Παρότι αγράμματος ο Άγιος εξέθεσε με παρησία, παρησία είναι το απόλυτο θάρρος από την ανθρώπινη πλευρά, τα μυστήρια της πίστεως ως προς την Αγία Τριάδα και την ενανθρώπιση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ο δικαστής τον απειλούσε ότι θα τον καταδικάσει να καεί ζωντανός για την βλαστημία του. Και ο Άγιος ανεφώνησε «Πιστεύω στον Κύριό μου Ιησού Χριστό, που είναι Θεός, Υιός Θεού,
δημιουργός του κόσμου και σωτήρας μου και είμαι έτοιμος να υποστώ τα πάνδυνα από αγάπη για εκείνον. Πάρτε λοιπόν τα χρήματά μου και αγοράστε ξύλα για να με κάψετε το ζωντανό. Τους έκανε και ευκολία. Γιατί δεν θέλω να προσφέρω θυσία στο Θεό μου με τα δικά σας ξύλα. Φοβερό πράγμα. Φοβερό πράγμα. Από εμάς, ξεκινάω τον εαυτό μου και το λέω και το πράγμα. Έχει τόσο θάρρος να κάνει ένα τέτοιο διάβημα. Εδώ τρεβόμαστε ένα σταυρό από την εκκλησία. Γιατί μας βλέπουνε. Ή και μέσα στην εκκλησία ακόμα. Και μέσα στην εκκλησία ακόμη. Και όχι μόνο αυτό. Τώρα μιλάμε για εμάς σαν εκεί. Παραπέρα, μα πάμε, δεν σεβόμαστε τον χώρο της εκκλησίας. Μιλάω απροσδιόριστα τώρα. Στη φυλακή εν αναμονή της θανατός αιώς του δέχτηκε τους χριστιανούς που τον επισκέφτηκαν για να τον ενθαρρύνουν με μεγάλη χαρά, με πρόσωπο μεταμορφωμένο από τη Θεία Χάρη, και τους αποκάλυψε ότι ο Χριστός του είχε εμφανιστεί για να τον απαλλάξει από κάθε φόβο για τα μαρτύρια. Θέλω να σταθώ εδώ, εάν μη Κύριος υποδομήσει οίκον, δεν θα έκανε τίποτα αν δεν είχε, λέει, το πρόσωπό του χαριτωμένο, τους καλωσόρισε και τους είπε, ήρθε ο Κύριος και μου αφαίρεσε κάθε φόβο. Άμα με ρωτήσετε φοβάσαι, φοβάμαι, τρέμω το μαρτύριο. Και μετά, πώς θα κάνω, συζήτησα για όλα για τον Αντίχριστο, θα μιλάω για τον Χριστό, δεν μιλάω όλα, για να μπορώ να με στηρίξει ο Κύριος. Συμφωνεί η Βασίλη. Είμαι έτσι. Άμα δε ο Κύριος δεν σου κάνει την επίσκεψη, να σου κάνει την αποκάλυψη, είμαι εδώ, εγώ σε δυναμώνω για να κάνεις τον αγώνα σου. Αν μη οικοδομήσει οίκον, δεν κάνουμε τίποτα απολύτως. Ήρθε ο Κύριος, λέει, εμφανίστηκε για να απαλλάξει από κάθε φόβο τον χριστιανό εκείνο για τα μαρτύρια. Την Πέμπτη της εκκίνησής μου τον έβγαλα από τη φυλακή για μια ιστάτη τελευταία ανάκριση. Ο δικαστής του ξαναδιάβασε τα πρακτικά της ομολογίας πίστεώς του και τον κάλεσε να σπαστεί τη μουσουλμανική πίστη, υποσχόμενος πλεονεκτήματα και τιμές. Θέλω να σταθώ λιγάκι, γιατί έχουμε κι άλλο κάτι να διαβάσουμε για να το σχολιάσει ο Χρυσόστομος, αν προλάβουμε. Τον κάλεσε, λέει, και του διάστα πρακτικά. Και του είπε, αυτό και αυτό μας είπες. Και ο Άγιος, λέει, το αποκρίθηκε, θα διαβάσουμε και αυτό. Τι θα κέρδιζα με αυτά τα χρήματα και τις τιμές που μου υπόσχεσαι. Του υποσχέθηκε τα 30 αργύρια του Ιούδα. Τι θα κέρδιζα, του λέει, και τις τιμές που μου δίνεις. Άντε, ας μη χάνουμε χρόνο, γιατί βιάζομαι να προσφερθώ θυσία στο Θεό μου, να καώ σαν άρτος εκλογής. Το καταλαβαίνετε αυτό. Τι σημαίνει άρτος εκλογής? Είναι το καρβέλι που το περιπιέται πολύ καλά η γυναίκα να το προσφέρει στο, για να κάνει τη Θεία Ευχαριστία ο παπάς, αλλά εδώ προσφέρει το σώμα του σαν άρτο να τελέσει ο Κύριος θυσία αιώνια για τον άνθρωπο αυτό που θυσιάστηκε. Πρόσφορο στο θυσιαστήριο της Αγίας Τριάδος. Πρόσφορο στο θυσιαστήριο της Αγίας Τριάδος. Τα λόγια αυτά συγκίνησαν τόσο το δικαστή
ώστε αναλύθηκε σε δάκρυα. Πόση δύναμη είχανε. Και εμείς δεν μπορούμε έναν άνθρωπο να συγκινήσουμε με το λόγο που έχουμε. Φαίνεται, εγώ πολλές φορές περνάω το λογισμό μου. Ειλικρινά πολλές φορές. Του Δαβίδ ένα κομματάκι που λέει αμαρτωλέ ή να τι, γιατί συ εκδιηγεί, διηγήσε τα δικαιώματά μου. Αυτό σημαίνει πιο απλά. Έχεις επίγνωση και συνείδηση ότι είσαι αμαρτωλότατος. Στον Κώστα το λέω έτσι. Και ανοίγεις το στόμα σου και μιλάς για τον νόμο του Κυρίου. Αυτό λέει ο Δαβίδ. Πώς το ανοίγεις το στόμα σου. Εν πάση περιπτώσει, είσαμε εκεί, προχωρά παρακάτω. Συνήλθε όμως γρήγορα ο δικαστής και απήγγειλε την καταδίκη. Ολόκληρη η πόλη συνοστιζόταν στη διαδρομή μέχρι τον τόπο της θανάτωσης. Κοντά στο ναό της Παπαντής. Άλλοι κατά μήκος της οδού, άλλοι πάνω στις στέλιες ή σαν πουλιά στα δέντρα. Οι μουσουλμάνοι με φωνές μίσους, οι χριστιανοί προσευχόμενοι σιωπηλά για να λάβει ο μάρτης το στέφανο της νίκης. Βλέπετε, του πρόσφεραν βοήθεια. Παναγία μου, εμείς ζηλεύουμε, τι είναι αυτό το πράγμα. Να δούμε ένα καλύτερο από εμάς, τον ζηλεύουμε. Όταν η συνοδεία έφτασε μπροστά στα πυρά, άλυψαν τον Άγιο με θιάφη, ώστε μόλις άναψαν τη φωτιά, το σώμα του μάρτυρου λαμπάδιασε σαν αυλός ή μάλλον σαν κερί ευλαβικό. Και δοξολογώντας σιωπηλά το Θεό ο Άγιος Μιχαήλ, παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο. Ο Κύριος τον φύλαγε, ο Κύριος τον φρόντισε, ο Κύριος τον κάλεσε. Γιατί το διάβασα τώρα αυτό, το προείπα, θα το ξαναπώ. Ο καιρός που περνάμε, κάποια ηλικία έχουμε, θες από τον Νίκο. Και από σένα δεν ξέρω που, οι άλλοι κάποια μικρή ηλικία έχουμε. Δεν είναι για να εξετάζουμε χρόνους και καιρούς. Ο καιρός είναι για να λέμε στον Κύριο, μη μας αφήνεις. Άμα σε αφήσει, κάπου διάβασα, Κύριος λέει ανορθεί κατεραγμένους. Ο Δαβίδ το λέει αυτό. Αυτό σημαίνει εκείνοι που έχουν γίνει ερήπια και έχουν πέσει εντελώς, εντελώς. Του σηκώνει. Ανορθεί, ανορθώνει τους καταγραμμισμένους. Αν το καταλαβαίνουμε αυτό, ότι αυτοί είμαστε εμείς οι καταγραμμισμένοι, τότε ο Κύριος έρχεται και το φωνάζουμε έρχεται και δεν αφήνει την πόλη να την καταλάβει ο διάβολος. Αυτά για τον Άγιο αυτό Μιχαήλ τον αρτοποιό που παρέδωσε το σώμα του να καεί και έκανε και τα έξοδα για να καεί το σώμα του. Νεομάρτης. Ναι. Νεομάρτης. Νεομάρτης. Ναι. Επί τουρκικής εποχής, τρομοκρατίας. Ναι. Λοιπόν, τώρα πάμε σε αυτή που γιορτάζει σήμερα. Είναι λίγες γραμμές, να δω και λίγο την ώρα. Και είναι λίγο, εντάξει, έχουμε χρόνο. Ποια, η Αγία Δροσίδα. Είσαι αφήγης. Όχι, η Αγία Δροσίδα. Ναι, η Αγία Δροσίδα. Του Τριανού, η κόρη. Όχι, είναι άλλες που θα διαβάσουμε. Και του Τριανού η κόρη Δροσίδα. Ναι. Και μία άλλη που γιορτάζει σήμερα. Μαζί γιορτάζουν και αυτές όλες. Ναι. Λοιπόν, δεν μας παίρνει χρόνο. Στη μία θα σχολιάσουμε που σχολιάζει ο Άγιος Ιερός Χρυσόστομος. Όταν παραδόθηκε στον ιδωλολάτρη διοικητή τον καιρό του διωγμού στην Αντιόχεια, η καλλιπάρθενος Δροσής, είναι αυτή που λέμε εμείς στη γλώσσα δική μας Δροσούλα. Έτσι τη λέμε. Αναδείχθηκε πιο σταθερή
και πιο αποφασισμένη για από τους γενναιότερους πολεμιστές. Την παραδώσανε για να απολογηθεί. Την παραδώσανε για να μαρτυρήσει. Ήταν πιο γενναία από πριν, λέει. Καθώς αντιστάθηκε σε όλες τις απόπειρες να την κάνουν να αρνηθεί τον Χριστό, την έριξαν σε πειρακτωμένο καμίνι. Φτιάξανε ένα, από ό,τι έχω διαβάσει αλλού, καμίνι, αν είναι αυτό, από μολύβι, και την ρίξανε μέσα. Είναι οι παρακατομίες αυτές. Για να την κάψουν μέσα στο καμίνι. Μέσα στην οποία κάμινο υδροσής, συναγωνιζομένη τους τρεις παιδες της Βαβυλώνας, έφερε στο μυαλό της τα αδέρφια που τα ρίξανε στο καμίνι και εκεί δοξολογούσαν τον Θεό μαζί με έναν άγγελο δίπλα, οι Άγιοι τρεις παιδες. Καταφρονούσε τους βασάνους και θεωρούσε τη φωτιά δροσερή άβρα. Δροσερή άβρα. Και την πυρά χωνευτήρι, όπου το σώμα, το θνητό της σώμα, θα μεταμορφωνόταν σε ύλη θεούμενη. Θα το σχολιάσω, εξηγήσω λίγο παραπάνω. Λέει, στη φωτιά που τη ρίξανε, είχε την πεποίθηση ότι μέσω της φωτιάς το σώμα, αυτό που είχε σαν το δικό μας, θα γινόταν θεούμενο σώμα. Θα είχε ιδιότητες θεϊκές. Αυτό σημαίνει θεούμενο σώμα. Σαν το σώμα του Κυρίου που οδήγησε στα δεξιά του πατέρα του της αναλήψεως. Τέτοιο σώμα. Καθώς οι σάρκες της έλειωναν, αναλωμένες στις φλόγες, η ψυχή της επτάκης και καθαρμένη, είναι παρμένο το 7 από την Παλαιά Διαθήκη, το χρησιμοποιούν πολλοί, χρησιμοποιούσαν πολλοί, και ο προφήτης Δαβίδ το λέει, Κύριε επτάκης της ημέρας είναι σας, και δεν εννοεί 7, εννοεί και Κύριε εβδομικοντάκης 7, άπειρες φορές, ναι. Ανεκάλυπτε τα αγαθά που προορίζονται για τους εκλεκτούς, και ακτινοβολούσε θείο φως μέσα στο καμίνι. Ακτινοβολούσε, φαινόταν πιο λαμπρό το σώμα της από τη φωτιά που έκαιγε, η λάμψη του οποίου γέμιζε με τρόμο τις δυνάμεις του πονηρού. Έχοντας μπει στις φλόγες όπως μπαίνουμε σε λουτρό, και απαλλαγμένη από τη σάρκα, όπως βγάζει κανείς τα ενδύματά του για να πληθεί, μεταμόρφωσε την πυρά σε νυμφώνα, σε νυφικό θάλαμο. Τη φωτιά την έκανε νυφικό θάλαμο, όπου ενώθηκε αγνά με τον νυμφίο Χριστό. Από τότε βασιλεύει μαζί του μέσα στην ουράνια αυλή, έχοντας αφήσει παρηγοριά στους πιστούς τις χαριτόβρητες στάχτες της. Ερχόμαστε τώρα πάνω στο μαρτύριο της Αγίας Δροσίδος. Λίγα πραγματάκια να διαβάσουμε από τον Ιερό Χρυσόστομο που το σχολιάζει. Εμείς τι μπορούμε να πούμε. Τον Άγιο θα ακούσουμε όλοι. Τον έχουμε, και αυτό και τούτο δάσκαλοι μας είναι. Ξεκινάμε να δούμε το πώς έφτασε να καεί. Δεν υπάρχει τίποτε δυνατότερο από το να έχουμε μέσα μας ριζωμένο με πολύ ζήλο το φόβο του Θεού. Να ξαναδιαβάσω. Δεν υπάρχει δυνατότερο από το να έχουμε μέσα μας ριζωμένο με πολύ ζήλο
το φόβο του Θεού. Και είτε πυρ, είτε σίδηρος, είτε θηρία, είτε οτιδήποτε άλλο μας απειλεί, με πολύ ευκολία τα παραβλέπουμε όλα. Όπως ακριβώς και η μακαρία δροσής, δροσίδα ή δροσούλα. Όταν ο τύραννος άναψε την πυρά, διότι βεβαίως δεν την οδήγησε σε βάραθρο, δεν πήγε, την οδήγησε σε γκρεμό, να την πετάξει άντε να φύγει μια και καλή. Ούτε την αποκεφάλισε για να μην κάνει εύκολο το αγώνισμά της. Άμα της πάρω το κεφάλι για να τη ρίξω στον γκρεμό, είναι πολύ εύκολος ο θάνατος. Γιατί έτσι είναι σύντομη η τιμωρία. Ήθελε να την καταπλήξει και να κάνει υποχείριό του την αδούλωτη αυτή ψυχή με το αντίκρισμα της φωτιάς. Βλέποντας τη φωτιά, το καμίνι να βγάζει σε πολλούς βαθμούς το πυρ, τη θερμότητα, σου λέει θα δηλιάσει, πού θα πάει. Γι' αυτό το έκανε εκείνο το πράγμα. Έτσι λέει εδώ. Με το αντίκρισμα της φωτιάς. Για τούτο την έριξε στο μέσο. Την έριξε στη μέση της φωτιάς. Άναψε λοιπόν την πυρά και το καμίνι γέμισε από φλόγες που σηκώθηκαν σε μεγάλο ύψος προ του θεάματος αυτού. Η μακαρία μάρτης ίναπτε, άναβε, και αυτή από προθυμία άναψε, και αυτή λέει από την προθυμία που είχε αναζωογονήτω με τη φλόγα του πόθου του Χριστού, φέροντας στο νου της τους τρεις πέδας και αναλογιζομένοι τους ιδίους με αυτούς στεφάνους. Σκεφτότανε ότι περιμένουν όπως τους Αγίους της πέδας και αυτήν στεφάνη. Και όπως αυτοί που έχουν καλυφθεί από μανία δεν βλέπουν τίποτα, ένας μανιακός δεν κάνει τρέλες. Έτσι και αυτή, θα το εξηγήσει παρακάτω, είχε καταληφθεί η ψυχή της από μανία αγάπης Χριστού. Να πω μια ανάλογη περίπτωση. Μάνα που βλέπει το παιδί να πέφτει στη φωτιά, τι κάνει? Δεν έχει μυαλό. Αγαπάει το παιδί και αγάπη είναι μια τρέλα, ορμά, και αυτή στη φωτιά. Εκεί θα βρω τον Χριστό. Δεν την ένιωξε καθόλου η φωτιά δηλαδή. Καταλήφθηκε από μανία. Άναψε λοιπόν την πυρά και το καμίνι γέμισε από φλόγες που σηκώθηκαν σε μεγάλο ύψος πρώτου θεάματος αυτού. Η μακαρία μάρτης άναψε και αυτή η δική της φωτιά. Και καταλήφθηκε λοιπόν από μανία και είτε ξύφος ακονισμένο αντικρίσει ορμά ασυλλόγιστα στο ξύφος, είτε φωτιά, είτε βάραθρο, είτε κρυμνό, είτε πέλαγος, είτε οτιδήποτε άλλο, χωρίς φόβο πέφτει μέσα σε όλα αυτά, χωρίς κανένα απολύτως φόβο. Τώρα αυτά είναι τα μεγέθη των Αγίων, δεν πιάνονται στο μυαλό, εμάς μας καταλαβαίνει. Φρίκι, φρίκι, φρίκι. Εδώ λέει, πάρ' τα λεφτά και αγόρασε σίλα.
λέει το άλλο. Εδώ είχε ετοιμάσει τη φωτιά, ρίχτε με μέσα. Γυναίκα. Καπανού λέει, η δύναμη του Χριστού δεν ξεχωρίζει άνδρα και γυναίκα. Με την ίδια δύναμη και ο άνδρας και η γυναίκα ορμάει στο θάνατο. Η ίδια γενναιότητα υπάρχει. Η ίδια Άγιο Πνεύμα. Αλλά και τότε δεν έβλεπε τίποτε πλέον από όσα αντίκριζε. Αλλά αφού μεταφέρθηκε στον ουρανό και αφού μετάθεσε εκεί την ψυχή της, περιγελούσε όλα τα βασανιστήρια και τη φωτιά, όχι φωτιά, αλλά νόμιζε πως ήταν δροσιά. Για τούτο κι εγώ τη φωτιά εκείνη την ονομάζω καθαρότατη πηγή ύδατος, λέει ο Ρος Χρυσόστομος. Εγώ δεν τη βλέπω για φωτιά, τη βλέπω καθαρό γάργαρο νερό που βγαίνει από πηγή. Και θαυμασία βαφή και βάψιμο πρώτου μεγέθους. Και πηγή που βγαίνει νερό και βάψιμο, θα μας το εξηγήσει ο Άγιος Χρυσόστομος, γιατί λέει, όπως ο χρυσός στο χωνευτήρι, έτσι και η ψυχή της Μακαρίας εκείνης με τη φωτιά γινόταν καθαρότερη. Εδώ φέρνει ένα παράδειγμα. Μαζεύουν τα κοιτάσματα χρυσού, αυτοί από τη γη που τα μαζεύουν, και τα πάνε και τα ρίχνουν σε χωνευτήρι φωτιάς. Εκεί λέει καθαρίζει το μείγμα και μένει καθαρός χρυσός. Έτσι λέει και της Αγίας το σώμα. Στη φωτιά μέσα καθάρισε από τα μη καθαρά και έμεινε, έμεινε καθαρό ό,τι έμεινε, σαν το χρυσάφι. Έλειωναν βεβαίως οι σάρκες, τα οστά παθαίναν απανθράκωση, τα νεύρα καίγονταν, έρεε παντού το υγρό του σώματος, αλλά η πίστης της ψυχής γινόταν ολοένα πιο στερεή και πιο χαριτωμένη. Εκείνοι βλέποντες το θέαμα που τη βασάνιζαν, νόμιζαν ότι η μάρτης χανότανε, ενώ εκείνη εξαγνιζόταν ακόμα περισσότερο. Οι πιστοί όμως γνώριζαν ακριβώς ότι με το λιώσιμο αποβάλλει κάθε κοιλίδα και ανεβαίνει πιο λεπτή, αφού κέρδισε την αφθασία, ανεβαίνει λαμπρότερη, αφού κέρδισε την αφθασία στον ουρανό. Και στο μέσον της πυράς, πρώτης Αναστάσεως, δεν κυριαρχούσε κατά τρόπο τυχαίο επί των αντιθέτων δυνάμεων, διότι τις έτρεπε σε φυγή με μεγάλη ευκολία η μάρτης με τις σκιώμενες σάρκες της. Λέει, όταν βλέποντας οι δαίμονες να καίγονται οι σάρκες, έφευγαν ετρέποντας σε φυγή. Οι Άγιοι τα βλέπουν και τα πράγματα. Εμείς δεν έχουμε μάτια για να δούμε. Καθώς δηλαδή να εδρώσει το σώμα της μέσα στην πηγή, αφού έβγαλε τα ενδύματά της, έτσι και μέσα στη φλόγα εκείνη, αφού άφησε τη σάρκα της σαν ρούχο, ευκολότερα από κάθε ένδυμα, και στολίζοντας την ψυχή της, βιαζόταν να φτάσει στον νηφικό θάλαμο του Ιησού Χριστού. Ενώ οι άγγελοι φώτιζαν το δρόμο της, διότι αν οι άγγελοι έφεραν στους κόλπους του Αβραάμ, οι άγγελοι έφεραν στους κόλπους του Αβραάμ τον πληγωμένο κοινό Λάζαρο, το θυμόσαστε, το Ευαγγελίο του Λάζαρο, ήταν για μας πληγές,
γράφει στην παραβολή ο Κύριος ότι πέθανε και ο Λάζαρος και ανέβασαν την ψυχή του στους κόλπους του Αβραάμ, τον Λάζαρο τον πληγωμένο. Αν λέει του Λάζαρο ανέβασαν, εδώ πόσοι άραγε θα ανέβασαν την ψυχή εκείνης που το έλυσε το σώμα κυριολεκτικά στη φωτιά και παρέδωσε την ψυχή στον Κύριο. Πόσοι θα τη συνόδευαν. Θα οδηγούσαν εκείνην την ψυχή σαν δορυφόρη της, αφού την παρέλαβαν από το καμίνι, σαν από κάποιο ιερό θάλαμο νηφικό, και από και την οδήγησαν στο νηφικό θάλαμο του ουρανού. Θα δούμε και την ώρα και να σχολιάσουμε, να μην προχωρήσω. Παρά 20, ναι. Να σταθούμε λίγο. Σχολιάζουμε, λέμε συνοπτικά. Η Αγία Δροσής παραδόθηκε στα χέρια του τυράννου που έκανε προσπάθεια να την αλλαξοπιστήσει. Και με την προσπάθεια να την κολακεύσει και να της παράσχει τη μέση και τέτοια, αλλά και από την άλλη πλευρά να την υποβάλει στα χειρότερα βασανιστήρια που υπάρχουν. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει ότι είχε τέτοιο φόβο Θεού καυτό, αυτό το διάβασα προηγουμένως, καυτό φόβο Θεού, που εξουδετέρωνε κάθε μορφή απειλής. Κάθε μορφή απειλής. Όποια απειλή και αν ήταν αυτή. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν την έριξε, λέει, στο γκρεμό, γιατί άμα την έριξε στο γκρεμό, θα παρέδει την ψυχή αμέσως. Δεν σπήρε το κεφάλι για το ίδιο λόγο. Αλλά θέλησε, λέει, σε έναν πολύ μεγάλο χώρο να τη βάλει στη μέση και μετά να ανάψει τη φωτιά γύρω γύρω, ώστε βλέποντάς τη να τρομοκρατηθεί και να αλλαξοπιστήσει. Αλλά η Αγία, λέει, παρουσίασε το φαινόμενο της αγάπης που μοιάζει με τρέλα. Της αγάπης που μοιάζει με τρέλα. Λέει ο Άγιος Παΐσιος, είχα, το ξαναπεί για να καταλάβουμε τα όμοια πράγματα, είχα χειμώνα καιρό μετά από νηστεία εκκλησιαστεί πάνω στα Κατουνάκια σε ένα ασκηταριό εκκλησάκι που η εκκλησία έμπαζε παγωνιά από όλες τις πλευρές. Καθόλου, λέει, τη Θεία Λειτουργία αισθανόμουν την παγωνιά να μου περνάει μέχρι τα κόκαλα. Έφτασε η ώρα και κοινωνάω. Από τη στιγμή που κοινώνησα και μετά, η παγωνιά εξουδετερώθηκε εντελώς. Μία θερμοκρασία ουράνια αγιοπνευματική, λέει, πέρασε μέσα μου και η παγωνιά έγινε θερμότητα πια, λέει. Αφού κοινώνησα και έφυγα, όχι μόνο λέει ζεστονόμενα, και ο δρόμος έλαβε στο που πήγαινα, λέει. Έλαβε μπροστά μου. Ανάλογα φαινόμενα και πιο ισχυρά ακόμη, ζουν οι μάρτυρες που παραδίνουν την ψυχή τους στα βασανιστήρια. Θέλω, επειδή όταν κάθομαι και τα διαβάζω, παρακαλώ, δώσε μου και εμένα κάτι να καταλάβω από αυτά. Τούτο καταλαβαίνει, δεν είναι θέμα τούτου. Είναι θέμα τούτου. Πώς γίνεται η μεταμόρφωση μέσα, πώς αλλάζει ο άνθρωπος κλπ. Το διάβαζα λοιπόν και έλεγα, επειδή δεν περνάμε τον χρόνο μας όπως το περνούσαμε κάποτε,
Αλλά με την περίοδο εκείνη, τώρα πού το λέει αυτό, άμα θες και το βρεις, θυμίσου του τώρα, προφήτης είναι, ή ο Δαβίδ ή κάποιος άλλος, λέει, το παιδί μου, ο Ισραήλ δηλαδή, λέει ο Θεός, μέσω του στόματος του προφήτου, ότι το παιδί μου, ο Ισραηλικός λαός, επαχύνθη, επλατύνθη και απελάκτησε. Επαχύθη, πάχυνε, πλάτινε και κλώτσισε. Ποιον κλώτσισε? Άμα παχαίνουμε καλά, τρώμε καλά και παχαίνουμε, ποιο κλώτσαμε, το διάβολο? Το ανάποδο, το Θεό κλωτσάμε. Και εμείς περάσαμε μια περίοδο φοβερής καλοπέρασης. Αυτό φρόντισε να μας δώσει ο πειρασμός. Ο πειρασμός μας το έδωσε και εμείς, άνοιξαμε το στόμα και μέχρι τώρα αυτή τη δουλειά κάνουμε μέχρι τώρα. Δεν έχουμε φύγει ακόμα. Μερικοί έχουν ξεφύγει γιατί πεινάνε οι άνθρωποι. Πεινάνε και φωνάζουν. Πεινάνε και φωνάζουν. Επαχύνθη, λέει ο γιος μου, επλατύνθη και πελάκτησε. Επαχύνθη, το ξαναλέω, επλατύνθη και κλώτσισε, απελάκτησε. Αυτό εδώ είναι ο νέος συναξαριστής της Σίμωνος Πέτρας. Γιατί σας το δείχνω? Γιατί εδώ δεν λέει ότι εμείς οι Άγιοι επαχυνθήκαμε, επλατυνθήκαμε και απελακτήσαμε, αλλά όποιο βίο Αγίου και αν διαβάσουμε, θα δούμε νηστεία, αγρυπνία, προσευχή. Ουράνια, χαρίσματα, λαβών. Νηστεία, αγρυπνία, προσευχή. Ουράνια, χαρίσματα, λαβών. Τα ακούμε, περνάει στο μυαλό. Αλλά για να γίνει αυτό που πρέπει, για να μην είναι γνώση απλή αυτό που διαβάζουμε, πρέπει να γίνει επίγνωση, να περάσει από τη γνώση του μυαλού στην επίγνωση της καρδιάς, στο μυαλό της καρδιάς. Εκεί να περάσει και να καταλάβουμε ότι όποια εντολή και αν είναι αυτή, αν δεν περάσει από το βίωμα, θα παραμένει γνώση, όπως την έχει και ο διάβολος γνώση. Ο διάβολος, το ξέρουμε, τη ξέρει τη Γραφή όλοι. Γνώση την έχει. Αλλά την τρέμει την Αγία Γραφή ο διάβολος. Γιατί είναι του Κυρίου Αγία Γραφή. Επαναλαμβάνω άλλη μια φορά. Οι Άγιοι φρόντισαν να περάσουν πριν από τη δοκιμασία, είτε φωτιά, είτε μαχαίρι, είτε θάλασσα, είτε γκρεμό, πριν από οποιοδήποτε δοκιμασία, φρόντισαν να περάσουν από προσωπική δοκιμασία αυτά που διδάσκει ο Κύριος ο Χριστός. Δοκιμασία, λέει για τον Άγιο Παΐσιο Παραμεσχάρη, πριν από το λογισμό μου. Ήψερε τα χέρια του, λέει, και προσευχότανε, και επειδή, λέει, δεν ήθελε να του κατεβαίνουν κάτω, αγκάλιασε στα γεράματα ένα δέντρο που είχε καλά, τα έδαινε εκεί και προσευχότανε ώρες, λέει. Πώς να μην είναι Άγιος? Πώς να μην κάνει με τη χάρη του Θεού θαύματα? Εγώ προσωπικά κουράζομαι, πολύ εύκολα. Ο Άγιος έλεγε, του λέει η αδελφή, Γέροντα, κουράζομαι που προσεύχομαι. Βρε εσύ, εγώ ξεκουράζομαι, μου λέει, που προσεύχομαι. Το αντίθετο. Γιατί αυτός πια είχε λυθεί από όλα, αυτά που είμαστε δεμένοι εμείς. Δεμένοι. Επαναλαμβάνω, να έχουμε υπόψη μας. Το χρόνους και καιρούς το έκανε ξεγράψει οι μάρτυρες. Ζούσανε Χριστό και τον άλλον το παραθεωρούσαν. Τον άλλον. Όταν έρθει ο άλλος, όποτε έρθει, δεν μας ενδιαφέρει. Α, δεν μας ενδιαφέρει ο χρόνος του, μας ενδιαφέρει ο Κύριος. Αυτό έκαναν οι Άγιοι. Γι' αυτό αντιμετώπισαν και φωτιά και θηρία και τα πάντα. Δεν έχουμε παραλέμε να του ζητάμε
στην προσευχή, δεν μας αφήσει. Κύριε, δώσε μας τη χάρη σου να σε αγαπάμε. Να σε αγαπάμε. Η μάνα μας, με κεφαλαία, όχι με μικρά, η Εκκλησία, μας τα δίνει όλα αυτά. Και διάβασα τον Ιεροξενόστομο κάπου που λέει, δεν έχουμε καταλάβει ότι είμαστε, πώς το λέει, δρέσει ψάλτες, μία άλλη φράση, δηλαδή στο χώρο της Εκκλησίας και οπουδήποτε κι αν είμαστε, όταν ψάλουμε νοερά, έχουμε μαζί και συμψάλλουν και οι άγγελοι. Δεν είμαστε μονάχοι μας. Πάλι θυμάμαι τον Άγιο Παΐσιο, που άκουγε να ψάλλουν οι άγγελοι, λέει, του γράφει το βιβλίο του μέσα. Εμείς δεν θα δούμε τους αγγέλους, δεν τους ακούσουμε, αλλά όμως την παρουσία τους δεν μας αφήνει αν τους μιλάμε. Πώς θα το κάνουμε, με προσευχή, με οτιδήποτε άλλο. Να είναι ευλογημένο, τίποτα άλλο. Τώρα η ώρα αλλάζει, έτσι. Το Σάββατο αλλάζει, οπότε πρέπει να πάμε 6.30 ώρα. 6.30 με 7.30. Όχι 7 με 8, πάει πέρα. Γιατί... Το 7 με 8 το ίδιο είναι τώρα. Θα είναι το ίδιο. Το ίδιο θα είναι. Αφού έχουμε τώρα 6 με 7, ναι. Μια ώρα που θα είναι πίσω, κανονικά πρέπει να είναι 7 με 8. Θα είναι το ίδιο. Ό,τι λένε η παρέα εδώ. Η πλειοψηφία, γιατί θα μεγαλώνει ακόμα η μέρα και θα ακόμα θα το μεγαλώνει. Αλλά βέβαια. Και πώς θα τα έχουμε, 2 μήνες έχουμε μπροστά μας. Ωραία, βάλουμε 7 με 8. Πώς το πείτε εσείς, δεν ξέρω. Τι λέτε, να βάλουμε 7 με 8, το φωνάζω. Για να μην πείτε ότι δεν το ακούσαμε. Τα 7 η ώρα θα είναι τώρα όμως. Ε? 7 η ώρα τώρα. Ε, ναι, θα είναι 8 από μένους. Εντάξει, 7 με 8. Έτσι, δεν είναι. 7 με 8. Δεν θα ανοίξει το νύχτα. Σταυρό. Μέρα θα είναι. Δηλαδή το 6 που ήρθαμε εμείς ήταν 7, την ώρα αυτή, την ίδια ώρα θα έρθουμε. 6. Ένα, δεν έχει μόνας, δεν έχει μόνας, εντάξει. Αφού το Μάιο θα σταματήσουμε, τελειώσουμε. Και θα μεγαλώσει 2 μήνες. Και θα ακούγεται και θα... Ναι, ναι, μέχρι Ιούνιο μεγαλώνει συνεχώς. Για το Πάσχα. Ναι, 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 όλες. Να σταματάμε. Θα κάνουμε προσευχή μας και να πάμε. Άγιος ο Θεός, 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 και λύση ενέργειση μας του πειρασμού, αλλά λύση μας από το πονηρό. Διευκόλων των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, καληνύχτα. Ποιο θέμα ήτανε? Η Αγία, ο Άγιος Φρόνος ποιος ήταν? Δροσίς. Ε? Δροσίς. Ναι, και ο άλλος ο προηγούμενος. Άγιος ο... Κάτσε. Κάτσε γιατί θα δώσουμε και το θέμα. Η Άγια Δροσίδα, είπαμε, και ο Άγιος. Μιχαήλ, ο Άγιος Νεομάρτης Μιχαήλ, τον αγράφω. Να μυρίζουμε και λίγο, Σαύρο, να μυρίζουμε και λίγο συναξάρι. Ναι, γιατί είχε πάει κάποτε αδερφή μου, στο Άγιο Πορφύριο. Αφού προηγουμένως μαζί μου είχε κάνει συζήτηση, διάβασα και δύο συναξάρι και μίλησε περιφρονητικά. Και μόλις μπήκε μέσα, θα διαβάσει λίγο συναξάρι. Κατάλαβες.